Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Βρισκόμαστε στο γνωστό ιστοπαυσί, λοιπόν, του Φάνη Παπαθανασίου, κοριτσάς 19 και με ελληνίκου γωνία στο Βοτανικό. Μαζί μας είναι ο Φάνης. Γεια σου, Φάνη. Καλή μας επιτυχία. Καλώς ήρθατε. Καλή αρχή, καλώς σας βρήκαμε. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Όλα καλά θα πάνε. Και σήμερα θα φτιάξουμε, ξεκινάμε με υπέροχους ρέβιθο κεφτέδες, οι οποίοι είναι στο μενού. Αυτούς που έφαγες και σου άρεσαν πάρα πολύ. Είναι εύκολο, πολύ γρήγορο. Είναι πάρα πολύ οικονομικό. Σίγουρο, το μόνο σίγουρο. Να πάμε στα υλικά. Πάμε στα υλικά. Ωραία. Λοιπόν, θα χρειαστούμε σίγουρα ρεβίθια, κόλιανδρο, ταχίνι, γιαουρτάκι, ρίγανη, πιπέρι, αλάτι, αυγό, αλεύρι και ελαιόλαδο. Τέλεια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Πάμε. Πρέπει πρώτα απ' όλα να αλέσουμε τα ρεβίθια, αφού τα έχουμε βράσει. Πόση ώρα? Μέχρι να μαλακώσουμε, γιατί από κουζίνα σε κουζίνα αλλάζει. Ωραία. Λοιπόν, θα βάλουμε ελαιόλαδο. Γύρω στις 2 κουταλιές της σούπας, μία πρέζα πιπεράκι, αλάτι και ρίγανη. Ωραία. Τώρα θα κάνουμε λίγη φασαρία, η αλήθεια. Ας κάνουμε λοιπόν λίγη φασαρία. Πρέπει να γίνει σαν πουρές, για να μπορεί να το πλάσουμε. Σίγουρα στα υλικά ξεχάσαμε και το ξερό κρεμμύδι. Okay. Λοιπόν, το κρεμμύδι. Θα χρειαστούμε μεζέτες που έχεις στο μενού. Ναι. Θέλεις να τους αναφέρεις εσύ? Ένα λουκάνικο που θυμάμαι, χωριάτικο. Ναι. Μία πίτα με άνηθο. Τη μυζιθρόπιτα λες εσύ, με το μέλι και την κανέλα. Και κάτι πατάτες με φλούδι. Αυτές τις πατάτες, σας ενημερώνω, δεν υπάρχουν πουθενά. Baby, πατάτες με σκόρδο και δέντρο Λίβανο. Ναι, και κάτι μπριζολάκια. Ναι, τα μαριναρισμένα. Μπριζολάκια χοιρινά, λεμού. Ωραία. Θα βάλουμε στο πρόγραμμα, λοιπόν. Να τα κάνουμε όλα. Α, μπράβο, πηγαίνουμε. Έχουμε μπροστά μας, έχουμε μέλλον. Πεθαίνει για κρεμμύδι, ξέρεις. Για τη μυρωδιά ή για τη γεύση. Χωριάτη και χωρίς κρεμμύδι. Τζατζίκι χωρίς σκόρδο. Μυρίζει βέβαια, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν τα έχουμε όλα. Λοιπόν, θα ψιλοκόψουμε και τον κόλιανδρο. Αν δεν έχουμε φρέσκο, μπορούμε να βάλουμε και αποξηραμένο, αλλά ο φρέσκο σίγουρα είναι καλύτερος. Είναι δάκρυα χαράς τώρα, ξέρεις αυτά. Ναι, από τη συγκίνηση. Είναι... Μην το πάρεις προσωπικά. Όχι. Αχ, ωραία. Θα χρειαστούμε και μια κουταλιά ταχίνι. Να πούμε ότι αυτό το πιάτο βγαίνει στερεοτυπικό, έτσι. Ναι. Θα κλέψουμε πάλι αυτό το κουτάλι. Και θα πρέπει να φτιάξουμε το μείγμα. Μόλις ανακατευτούν όλα, θα προσθέσουμε και λίγο αλεύρι για να τραβήξει κάπως τα υγρά, να μπορούμε να το πλάσουμε. Αυτά τα δάκρυα χαράς που έλεγες. Μεταδίδονται. Ναι. Κοίτα ένα πράγμα, ρε παιδί. Τι σου είναι η ζωή. Αυτό γενικά πόσο χρόνο θέλει στο σύνολο?
μέχρι να βράσουν τα ρεβίδια, πες, να θέλει μια ώρα μαζί με το βράσιμο όλα μαζί. Και το πηγάδι. Ναι. Λοιπόν, θα βάλουμε περίπου 2 κουταλιές της σούπας, αλεύρι. Άμα θέλεις μπορείς να συνεχίσεις το ανακάτεμα εσύ, να ανάψω εγώ. Αμέ, εννοείται. Και φωτιά. Μαμά, βλέπεις. Σπίτι δεν κάνω κάτι τέτοιο. Νιώθει η καρδιά μας με το τάντο. Μες στην αγκαλιά μου θα σε κρατώ. Να βάλω πολύ δύναμη, να πούμε. Με μίσος δηλαδή. Κάνουμε και μπράτσα λοιπόν. Για να ανοίξει η ώρα και να φάμε μετά. Να ξεκινήσω, μάλιστα. Μην πείτε σε σκορπιό για εκδίκηση ποτέ. Λοιπόν, έτοιμη. Νομίζω ότι μυρίζει ωραία. Ναι, αλλά μυρίζει τέλεια. Να πλησιάσω να αρχίσουμε πάλι τα δάκρυα. Όχι, τώρα είμαστε εντάξει. Τώρα είμαστε power. Λοιπόν, και θα περάσουμε τώρα στο πλάσιμο. Μάλιστα. Το γνωστό παλιό παιδικό τραγουδάκι με τα δυο χεράκια, πλάχο πουλουράκια. 4 σου φτάνουν να κάνω παραπάνω. Να μετρήσω παρουσίες. Πώς αναλογούν στον καθένα. Ορίστε. Ο σκηνοθέτης λέει 6. 6 στον καθένα. Ωραία. Με 6 στον καθένα θα πρέπει μάλλον και εσύ να φορέσεις γάντια. Λοιπόν, είναι έτοιμη. Περιμένουμε να κάψει το λάδι. Okay. Να τους πασπαλίσουμε με αλευράκι και να ετοιμαστούν. Πάμε όλη την διαδικασία. Να περάσουμε στη διαδικασία της σάλτσας. Συνοδεύονται με ένα τυπάκι. Άκου τώρα. Πάμε. Ναι. Θα χρειαστούμε το γιαουρτάκι που αναφέραμε πριν, το στραγγιστό. Mm-hmm. Λίγο πιπέρι. Ελαιόλαδο. Λίγο στημένο λεμόνι. Και μία κουταλιά της σούπας περίπου ταχίνι. Και να κατεβούμε. Έτσι. Μπορούμε, αν θέλουμε, για να γίνει πιο λιγότερο μάλλον παχύρευστο, να προσθέσουμε λίγο φρέσκο γάλα ή λίγο νερό. Mm-hmm. Εμείς όμως, επειδή θα το βάλουμε στο πλάι, το θέλουμε να είναι λίγο πιο παχύρευστο. Ωραία. Θα βάλουμε στην άκρη. Να πανάρουμε τους ρεβιθακευτέδες. Περνάμε στο τηγάνισμα. Ωραία. Το οποίο πόσο χρόνο θέλει. Μόλις ροδίσουν είναι έτοιμοι. Mm-hmm. Δηλαδή ούτε λεπτό. Λιγότερο από λεπτό από τη στιγμή που έχει κάψει το λάδι. Mm-hmm. Χρειαζόμαστε ένα πιάτο με ένα χαρτάκι για να τραβήξει τα υγρά, βγάζοντας, να μην πάει όλο αυτό το λάδι στο πιάτο πάνω. Mm-hmm. Ο κόσμος τι ζητάει πιο πολύ, τι βλέπει που έχει. Οι πατάτες που ανέφερες πριν, η αλήθεια είναι. Ξέρεις το λόγο γιατί δεν υπάρχουν αλλού. Είναι έτοιμοι. Δεν μπορεί να σου πει την
και να περάσουμε στο σερβίρισμα. Λοιπόν, θα χρειαστούμε λίγη γλυκιά καπνιστή πάπρικα να ρίξουμε από πάνω. Mm-hmm. Ελαιόλαδο, λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι και να θέλουμε να τους απολαύσουμε. Ωραία. Κωνσταντίνε, καλή όρεξη. Για πάμε τώρα να κάνουμε και το τεστάκι. Χάλια. Αμαρτία. Καλά, δεν παίζει. Δεν θα μας πείτε ένα, σου λέω, ούτε ένα. Θα λίγο ακόμα. Είναι εξαιρετικός. Είναι εξαιρετικός. Δεν υπάρχει. Συγχαρητήρια. Θα ξαναλέμε. Θα κερδίσουμε τον κόσμο. Ωραία. Γεια σας. Λοιπόν, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πάντα κάπου τα βράδια με πας και τις νύχτες ρωτάς. Ρεβίθια, τα οποία τα έχουμε βράσει. Ρεβίθια τα οποία τα έχουμε βράσει. Φρέσκο κόλιανδρο, κρεμμύδι ξερό, λεμονάκι, ταχίνι, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, αλεύρι, ελαιόλαδο. Και για τη σάλτσα θέλουμε, για τον ντρέσινγκ μάλλον, θέλουμε γιαούρτι, ταχίνι, ελαιόλαδο, λίγο πιπέρι και λίγο χυμό από φρέσκο λεμόνι. Mm-hmm. Αλέθουμε τα ρεβίθια. Αλέθουμε τα ρεβίθια. Ψιλοκόβουμε το κρεμμυδάκι, το ρίχνουμε μέσα, τον κόλιανδρο, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, τρεις κουταλιές της σούπας αλεύρι και, τι ξεχνάμε, αρχίζουμε το και, το αυγό. Και το αυγό. Και το αυγό. Και μετά περνάς εσύ και ζυμώνεις. Ωραία.